υπήρξαν πολλοί, ευτυχώς όχι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς υπήρξαν πολλοί που είπανε και φωνάζανε. Και γράψανε στο Facebook και γράψανε, εδώ και στα καλά, Twitter. Καλά τις έκανε. Δεν πειράζει, μάτια μου. Για την εξαγρίωση μιλάω. Είναι η δημοκρατία είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Πολλοί διατείνονται ότι το παίζουν. Αλλά το παίζουν με σημαδεμένη τράπουλα. Τελείως. Και το παίζουν κατά το δοκούν. Τελείως. Και κατά πώς τους συμφέρει. Άμα πας στην αγορά. Στην αγορά. Ναι. Έχουμε μπερδέψει τη δημοκρατία με την καταναλωτική δημοκρατία. Ναι. Υπάρχει κάτι που θέλω να σας πω που το βρίσκω εξαιρετικά παρήγορο. Το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο. Ήταν Κοριτσόπουλα. Στούντιο είναι μεγάλο. Ναι, ναι. Κοριτσόπουλα, αλήθεια σας λέω, κοριτσόπουλα. Κορίτσια μου, ρε παιδάκι μου. Ναι, ναι, παιδάκια, παιδάκια, πώς το λένε. Mm-hmm. Παιδάκια. Με ναι. 58 χρονών γυναίκα. Τα οποία προσπαθούσαν να μην τον αφήσουν να φύγει. Κορίτσια μου, ρε. Βάζοντας τις πλάτες τους στην πόρτα. Ήταν απ' έξω και είχαν στρίξει την πόρτα και το αυτό. Κορίτσια. Ναι. Και είχε πάρει το κινητό μου, το είπαν τα παιδιά. Και δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητήσω. Είχε πάρει το κινητό και τις φωτογράφιζε και απειλούσε ότι θα στείλει καμιά εκατοστή να τους το κάνουμε κολυμπηθρόξυλο.